ξεκινάει η αναμέτρηση εδώ στο Δημοτικό Στάδιο της Μεσίνης ανάμεσα στον Πάμισο της Μεσίνης και τον Ολυμπιακό της Καλαμάτας για την 24η αγωνιστική της Α τοπικής κατηγορίας. Μπίσα. Μπίσα θα τσιμπήσει την μπάλα από τα αριστερά τώρα. Έχει χώρο. Μπίσα. Μπίσα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει και το σούτ αδύναμο όμως στην αγκαλιά του Πολίτη Λιμπερόπουλου. Η μπάλα μετά από το σούτ του Μπίσα. Λαθύρης. Λαθύρης έχει να τσιμπήσει με το κεφάλι. Είναι κοντά ο Πολυμενέας. Θα βάλει το κορμί του. Θα τσιμπήσει όμως ο Λαθύρης μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει παραλίγο εκεί να έχουμε τον κόλλα. Αλλά τελευταία στιγμή ο Τζίφα Σωτήρια θα βάλει το πόδι του εκεί. Θα τσιμπήσει την μπάλα πρώτου του Μπερερή. Και έτσι λοιπόν θα γλιτώσει εδώ την εστία του από παραβίαση. Να λοιπόν η μεγαλύτερη φάση του αγώνα. Για να δούμε τώρα Λαθύρης πίσω από την πλάτη της άμυνας. Λαθύρης θα πάρει με το κεφάλι, θα τσιμπήσει την μπάλα από το Λιμπερόπουλο και το γκολ. Να λοιπόν το 1-0 έρχεται με τον Βαγγέλη τον Λαθύρη να είναι ο σκόρερ για την ομάδα του Παμίσου της Μεσίνης. Ο ταχύτατος επιθετικός των νησιωτών πέρασε πίσω από την πλάτη της άμυνας, τσίμπησε την μπάλα με το κεφάλι, πλάσαρε στην έξοδό του τον Λιμπερόπουλο για να γράψει το Παμίσος Μεσίνης Ολυμπιακός Καλαμάτας 1-0. Το 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Έτσι λοιπόν μπαίνουν μπροστά οι πράσινοι της Μεσίνης και πλέον σίγουρα θα πρέπει να ανοιχτεί λίγο ο Ολυμπιακός αν θέλει να κάνει κάτι καλύτερο στο σημερινό αγώνα και αντίστοιχα ο Πάμισος ίσως βρει κάποιους περισσότερους χώρους για να παίξει το παιχνίδι του. Με στην περιοχή γίνεται και το σουτ γκολ 2-0 Βαγγέλης Λαθύρης και πάλι. Βαγγέλης Λαθύρης μια ολιγορία στην άμυνα του Ολυμπιακού Καλαμάτας και κατευθείαν κάνει το σουτ στο 45ο λεπτό λοιπόν της αναμέτρησης με την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου καθώς και τώρα ο κύριος Καρβούνης σφυρίζει το τέλος του πρώτου μέρους στο σημερινό αγώνα και με το καλύτερο πλέον σκορ 2-0, δύο τέρματα λοιπόν υπέρ του Πάμισου της Μεσίνης, δύο εις βάρος του Ολυμπιακός Καλαμάτας, Βαγγέλης Λαθύρης και το δεύτερο τέρμα κεραυνοβόλησε την εστία του Λιμπερόπουλου του Δημήτρη. Και τώρα λοιπόν ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο γήπεδο στο Δημοτικό Στάδιο της Μεσίνης με τους πράσινους της Μεσίνης να προηγούνται με 2-0 των Ερυθρολεύκων της Καλαμάτας. Μπίσα. Ταχύτατος ο Μπίσα θα περάσει σταματημένο τον Κώστα το Φέστα. Μπίσα, να δούμε τώρα την επιλογή του. Ανοίγει την μπάλα εκεί πρώτου κολλιού. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Μπίσα κρατάει, βγάζει παράλληλα. Λαθύρης, σουτ, γκολ 3-0. 3-0 όλοι όμως η προσπάθεια του Μπίσα είναι εκπληκτική από τα αριστερά. Πέρασε 2-3 παίκτες σαν σταματημένους. Και στο σπίτι τον κολλιό, μπήκε μέσα στην περιοχή, γύρισε παράλληλα την μπάλα και από την μικρή περιοχή, στα όρια της μικρής περιοχής, πλάσαρε ο Βαγγέλης Λαθύρης για το τρίτο τέρμα του Παμίσου, αλλά και το προσωπικό του τρίτο τέρμα. Χατρίκ λοιπόν για τον Βαγγέλη το Λαθύρη, το 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Καθαρίζει λοιπόν ο Πάμισος Μεσίνης την υπόθεση τρίποντο στο σημερινό αγώνα. Τρία γκολ λοιπόν Βαγγέλη Λαθύρης σήμερα. Βάζει για βασική υποψηφιότητα για πρώτο σκόρερ της σεζόν. Και αυτό θα ανοίξει ωραία για τον Μπίσα στα δεξιά της επίθεσης. Μπίσα θα κρατήσει. Συνεχίζει, κάνει ένα ωραίο σουτ. Η μπάλα θα φύγει λίγο πάνω από την συμβολή των δοκών της εστίας του Λιμπερόπουλου. Παραμένει έτσι το Πάμισος Μεσίνης Ολυμπιακός Καλαμάτας 3-0. Κατσιβαρδέας. Κάθε μεταβίβαση για τον Χαραλαμπόπουλο. Θα προλάβει αυτός. Θα προλάβει και η μπάλα κόρνερ. Θεωρεί ακούσιο το χέρι του Κώστα του Φέστα ο κύριος Καρβούνης. Για να δούμε τώρα την εκτέλεση με τον Παπαδόπουλο. Στο δεύτερο δοκάρι Κατσιβαρδέα στην κεφαλιά. Δεν να απομακρύνει η αμοράξη ξανά από το ψαλιδάκι στην αγκαλιά όμως του Λιμπερόπουλου η μπάλα. Εδώ θα είχαμε ένα πολύ εντυπωσιακό τέρμα, αλλά δεν είχε δύναμη το ψαλιδάκι του Γιάννη του Μωράκη. Δημητρακόπουλος για τον Παπαδόπουλο, περνάει κατά τα πόδια την μπάλα του Τσεκάνη. Λαθύρης
Προθήκη παλιά για τον Μπίσα, ο οποίος δεν είναι σε offside. Μπίσα κάνει το σουτ. Γκολ 4-0. 4-0 για την ομάδα του Πάμιου Μεσίνης. Τώρα άλλαξαν οι ρόλοι. Πάσα από τον Λαθύρη. Βγήκε πίσω από την πλάτη της άμυνας ο Μπίσα, ο Φραντσέσκο Μπίσα. Έκανε το σουτ από μέση απόσταση, μέσα στην περιοχή πάντα. Η μπάλα στην δεξιά γωνιά της εστίας του Λιμπερόπουλου, ο οποίος μπορεί να έπεσε στην δεξιά του γωνιά, αλλά δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Και έτσι έχουμε το Πάμισος Μεσίνης. Ολυμπιακός Καλαμάτας 4-0. 3 γκολ ο Βαγγέλης Λαθύρης, 4 ο Φραντσέσκο Μπίσα. Στο 68 λεπτό της αναμέτρησης αυτό το γκολ. Με συγχωρείτε, ο Μπερερής παίρνει την μπάλα. Και τώρα πάλι οριακά ο Λαθύρης δεν είναι offside. Φεύγει πίσω από την πλάτη της άμυνας. Λαθύρης κρατάει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Λαθύρης κάνει και το σούτ, η μπάλα out εδώ. Χάνει ανεπανάληπτη ευκαιρία να βάλει ένα τέταρτο γκολ προσωπικό και ένα πέμπτο για την ομάδα του. Ο Βαγγέλης ο Λαθύρης, ο οποίος ολιγόρησε σε αυτή την περίπτωση εδώ και δεν χρήζεται σκόρερ εκ νέου. Πλάτη της άμυνας, συμπάει την μπάλα με τα πόδια, αποκρούει λέει Παπαδόπουλος, γκολ! 5-0, Διονύσης Παπαδόπουλος. Μετά το τσίπημα της μπάλας θα το πίσα, ο Λιμπερόπουλος την έδιωξε με τα πόδια, έφτασε όμως στο νεαρό μέσο επιθετικό τον Διονύση τον Παπαδόπουλο, ο οποίος με ευθύβολο σούτ λίγο μπροστά από την μεγάλη περιοχή στέλνει στο βάθος της εστίας του Ολυμπιακού την μπάλα για το πέμπτο σημερινό τέρμα των πράσινων της Μεσίνης. Και έτσι λοιπόν έχουμε το 5-0, Πάμισος Μεσίνης Ολυμπιακός Καλαμάτας, με Διονύση Παπαδόπουλο, ένα εξαιρετικό ταλέντο για τους νησιώτες. Ωραία η μεταβίβαση για τον Μπίσα από τον Παπαδόπουλο μέσα στην περιοχή. Μπίσα το σούτ, η μπάλα έξω όμως από την δεξιά γωνιά της εστίας του Λιμπερόπουλου. Παραμένει το 5-0. Για να δούμε το Φέστα, θα κάνει και το σούτ, θα αποκρούσει ο Τρακάκης σε κόρνερ. Να λοιπόν που χρειάζεται εδώ να κάνει μια επέμβαση ο Τάσος ο Τρακάκης, ο πορτιέρο του Παμίσου της Μεσίνης. Για να δούμε τώρα τον Χαρλέπα. Χαρλέπας προθετική παλιά για τον Λαθύρη, παράλληλη παλιά, Λαθύρης, δεύτερο δοκάρι, Μπίσα, σουτάρι, από πλεονεκτικότατη θέση, δεν μπορεί να σκοράρει ο Φραντσέσκο Μπίσα, εδώ θα τη στείλει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λιμπερόπουλου, η κλασική ευκαιρία εδώ χάνεται για ένα έκτο τέρμα. Φέστας, κάνει τη σέντρα, κοντράει ένα Γνωστόπουλο, με στην περιοχή σουτάρι ένα Γνωστόπουλος, θα στείλει την μπάλα όμως πάνω από τα δοκάρια του Πάμισου της Μεσίνης. Έτσι παραμένει το 5-0 υπέρ των νησιωτών. Μπίσα. Από τα αριστερά, Μπίσα. Με ταχύτητα και πάλι μέσα στην περιοχή. Γυρίζει παράλληλα, είναι εκεί. Γίνεται ο σούτ από τον νεαρό το Χαρλέπα, όμως δεν βρίσκει καλά την μπάλα και θα περάσει αυτή out. Μία ακόμα πολύ καλή στιγμή για τους πράσινους της Μεσίνης να σημειώσουν ένα έκτο τέρμα. Δεν τα καταφέρνουν. Ένα σούτ από τον Δρογκίτη. Πολύ ωραίο γκολ! Εκπληκτικό γκολ! Εκπληκτικό γκολ με τη λήξη της αναμέτρησης από τον Γιώργο τον Δρογκίτη. Ένα σούτ από μέση απόσταση, λίγο έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Ευθύβολο στην δεξιά γωνιά της εστίας του Λιμπερόπουλου για το κερασάκι στην τούρτα στο σημερινό αγώνα. Ο Γιώργος Ροδροκίτης σημειώνει ένα πανέμορφο τέρμα. Έχασε τα λεγόμενα άχαστα γκολ πιο πριν ο Πάμισος και σημειώνει αυτό ο νεαρός μέσο επιθετικός των νησιωτών. Και έτσι λοιπόν με την εκπνοή του αγώνα έρχεται το τελικό Πάμισος Μεσίνης Ολυμπιακός Καλαμάτας 6-0.